Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία σούπα θαλασσινών και λαχανικών μόλις σε 20 λεπτάκια. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε σε 20 λεπτά, θα είναι έτοιμη η πιο υπέροχη, νόστιμη σούπα θαλασσινών που έχετε δοκιμάσει. Θα βάλουμε και λίγο σαφράν με λεμόνι για να απογειώσει τη γεύση του και τα λαχανικά θα φτιάξουν το πιο ισορροπημένο γεύμα που μπορείτε να σερβίρετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που δεν φανταζόσασταν ποτέ είναι ότι τα θαλασσινά θα χρειάζονται περίπου 5 λεπτάκια μαγείρεμα. Τόσο θέλουν. Οπότε, άμα τα μαγειρέψουμε παραπάνω, τι θα γίνει, θα σκληρύνουν, θα χάσουν όλη τη γεύση τους, όλη την ουσία τους και όλα τους χυμούς που έχουν. Πραγματικά τα κάνουν νόστιμα. Γι' αυτό το λόγο, πάντα ξεκινάμε μια τέτοια σούπα βράζοντας πρώτα τα λαχανικά μας. Οπότε. Και να σας πω ότι για αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ανάμεικτα λαχανικά για σούπα μπαρμπαστάτης. Περιέχουν πατάτα, καρότο, κολοκύθι, κρεμμύδι και σελινόριζα, αποτελούν πηγή βιταμίνη C και πρωτεϊνών και τα λαχανικά είναι πλημμένα, καθαρισμένα και έτοιμα κατευθείαν για μαγείρεμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε τη συσκευασία. Εδώ. Να πάρετε μία κατσαρόλα. Να τα ρίξετε μέσα. Τέλεια. Θα βάλω μέσα και το σαφράν, θα βάλω μέσα και ένα ζωμό λαχανικών, θα βάλω μέσα και το νεράκι μου. Θα προσθέσω λίγο ούζο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στα θαλασσινά το ούζο. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε ή μαραθόσπορο ή γλυκάνισο. Θα βάλουμε ξύσμα από 2 λεμόνια. Το χυμό θα το κρατήσουμε για να ρίξουμε στο τέλος τη σούπα μας γιατί θα οξυδώσουμε τα λαχανικά μας και δεν θέλουμε. Θα βάλω μία σκελίδα σκόρδο. Και μία πιπερίτσα που θα αφαιρέσω στο τέλος από τη σούπα μου. Αυτό είναι τεράστιο μυστικό, αν το θυμάστε. Ρίξτε την μέσα, απλά να θυμηθούμε να τη βγάλουμε στη συνέχεια, γιατί θέλουμε ίσα ίσα να δώσει μία ελαφριά γεύση καυτερού, να το πω έτσι, μέσα στη σούπα μας, αλλά να μην καίει καθόλου. Τώρα, βάζουμε πάνω στη φωτιά, προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Βάλαμε και το ζωμό λαχανικών, οπότε με το αλάτι μην το παρακάνετε. Θα βγάλουμε αλάτι και τα θαλασσινά μας μετά στη συνέχεια που θα ρίξουμε μέσα. Αλλά πιπέρι θέλουμε να βάλουμε βόλικο. Μην το λυπηθείτε. Και τελευταίο μας υλικό, ένα φιλαράκι δάφνης, θα το βάλετε μέσα, θα κλείσετε το καπάκι, θα ανάψετε τη φωτιά και από τη στιγμή που αρχίζει να σιγοβράζει το νερό, θα μετρήσετε 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά θα προσθέσουμε τα θαλασσινά μας μέσα, θα βράσουμε για άλλα 5 λεπτά και θα έχουμε την πιο γευστική σούπα ever. Και μετά από 15 λεπτάκια ήρθε η ώρα να ξεσκεπάσουμε την κατσαρόλα μας. Και μυρίζει υπέροχα, το σαφράν έχει κάνει τη δουλειά του, τα λαχανικά έχουν κάνει τη δουλειά τους. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα που έχουμε πάρει ως τώρα. Ειλικρινά, το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να πετάξουμε τα θαλασσινά μέσα και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Απλά, το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι το πώς θα ετοιμάσουμε τα θαλασσινά μας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και για τα μύδια και για τις γαρίδες και για το καλαμάρι έχω βίντεο για το πώς μπορείτε να τα καθαρίσετε στο τέλος του βίντεο. Πατήστε τα link, θα δείτε ότι έχουμε βίντεο για όλα αυτά πώς να τα καθαρίσετε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι τα μύδια θέλουν περίπου 1,5-2 λεπτάκια για να ανοίξουν, οπότε θα είναι έτοιμα σε 2-3 λεπτάκια. Οι γαρίδες θέλουν και αυτές 3 λεπτάκια και το καλαμάρι ίσως να θέλει λίγο παραπάνω. Εκτός αν το κόψουμε πολύ λεπτές λωρίδες. Δηλαδή, θα πάρετε το καλαμάρι εδώ. Θα το ανοίξετε και θα κόψετε πολύ λεπτές λωρίδες. Το πιο βασικό στο καλαμάρι είναι αυτό. Να το κόψουμε πολύ λεπτές λωρίδες, εδώ. Κοιτάξτε, τόσο. Οπότε λίγο υπομονή, ψιλοκόψτε το καλαμάρι σας και σε περίπτωση που πάρετε κατεψυγμένο καλαμαράκι και είναι μεγάλες οι ροδέλες και εκείνο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κόψτε το μικρότερα κομματάκια. Γιατί είναι αδύνατο να ψηθεί στον ίδιο χρόνο που θα ψηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζω και με το υπόλοιπο καλαμάρι. Και το καλαμάρι μας τελείωσε. Αυτό ήταν. Το κόψαμε πολύ μικρές λωρίδες, οπότε θυμίζει λίγο σπαγκέτι αυτή τη στιγμή. Και πάμε στις γαρίδες. Λοιπόν, αυτό που δεν μου αρέσει σε σούπες με γαρίδα είναι ότι κάποιος θα φάει μία γαρίδα, κάποιος δεν θα φάει καθόλου. Γιατί όταν μοιράζουμε τη σούπα, πάει ολόκληρη η γαρίδα σε κάποιον και σε κάποιον δεν πάει. Και επίσης είναι δύσκολο να τη φας σε σούπα. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε τη γαρίδα και αυτή να την κόψετε σε κυβάκια, εδώ. Ουσιαστικά σε κάθε μπουκιά μας να έχουμε και λίγο γαρίδα. Είναι αμαρτία να μην έχουμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα ψηθεί καλύτερα και σε 2-3 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Ουσιαστικά από τα 15 λεπτά που έχουν περάσει, που έχουμε βράσει τα λαχανικά, έχουν περάσει άλλα 2 ως τώρα. Και μόλις ετοιμάσουμε τα θαλασσινά μας, δηλαδή τώρα, ήρθε η ώρα να τα προσθέσουμε μέσα. Γιατί με τα μύδια δεν θα κάνουμε τίποτα, θα τα αφήσουμε όσα έχουν. Και εδώ πέρα έχουμε τα καλαμάρια μας, τα ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Τις γαρίδες μας τις ρίχνουμε μέσα.
Τα μύδια μας τα ρίχνουμε μέσα και αυτά. Ανακατεύουμε λίγο. Καπακώνουμε ξανά. Και αφήνουμε 2 λεπτάκια ίσα ίσα να ανοίξουν τα μύδια. Μόλις ανοίξουν τα μύδια, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Απλά θα στύψουμε λίγο λεμονάκι και θα σερβίρουμε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο! Δεν χρειάζεται πολύ ώρα, που σας είπα, ελάχιστα λεπτάκια ίσα ίσα να ανοίξουν τα μύδια εδώ. Και μόλις ανοίξουν τα μύδια, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Δεν έχουμε βάλει καθόλου λαδάκι ως τώρα. Και υπάρχει λόγος. Κάνουμε ένα υγιεινό φαγητό, ένα νόστιμο φαγητό, ένα μεσογειακό φαγητό. Οπότε το λάδι πάντα το ρίχνουμε στο τέλος. Θέλω να προσθέσετε στο τέλος 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Να βάλετε λίγο λεμονάκι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι ένα τέτοιο φαγητό θέλει οπωσδήποτε λεμόνι. Μια ψαρόσουπα, το λεμόνι είναι το χαρακτηριστικό της. Και βέβαια όλα τα θαλασσινά για να έχουν γεύση πρέπει να βάλουμε λεμόνι. Μόνο τότε απογειώνεται η γεύση τους. Ρίξαμε το λεμόνι, ρίξαμε το λαδάκι. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Να πάει το λεμόνι και το λάδι παντού. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πάρτε ένα ωραίο πιάτο. Ρίξτε τα λαχανικά σας. Και κοιτάξτε εδώ. Κάθε κουταλιά έχει πατατούλα, έχει γαρίδα, έχει σαφράν, έχει καλαμάρι. Είναι φανταστικό. Και το πιο φανταστικό είναι ότι μυρίζει φρέσκο ελαιόλαδο και το λεμόνι στο τέλος. Είναι πραγματικά ένα όνειρο. Λίγο μαϊντανό από πάνω. Είμαστε στην Ελλάδα και ο μαϊντανός μας αρέσει σε μια τέτοια σούπα. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Και βουάλα. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Και ήρθε η ώρα για την αγαπημένη μας στιγμή. Κοιτάξτε εδώ. Η πιο φανταστική σούπα και ποιος θα το έλεγε σε 20 λεπτά. Τα θαλασσινά έχουν ψηθεί ακριβώς όπως πρέπει να ψηθούν. Το πιο φανταστικό μπορεί να πεις και ότι είναι και γκουρμέ φαγητό, αλλά δεν είναι. Και πραγματικά μπορείς να καταλάβεις στη σούπα τις γεύσεις από όλα μα όλα τα θαλασσινά που ρίξαμε. Τα μύδια κάναν φανταστικά τη δουλειά τους. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι τα μύδια δεν τα μαγειρεύουμε για να φάμε την ψύχα από μέσα, μαγειρεύουμε για να πάρουμε την υπέροχη γεύση που βγάζουν όταν ανοίγουν. Σε περίπτωση που τα μύδια δεν ανοίξουν, τα πετάτε, το ξέρετε. Την πιπερίτσα, μην ξεχάσετε να βγάλετε και τη δάφνη στην άκρη. Και μην ξεχάσετε να φωνάξετε πολλού στο σπίτι σας και να σερβίρετε αυτή την υπέροχη σούπα με τίποτα άλλο εκτός από μπόλικο ψωμάκι. Θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο και φυσικά να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.